Προχωρούμε με και κάποιες από αυτές βρίσκονται στο τελικό στάδιο, μπορώ να πω. Άρα πότε να περιμένουμε να εξελίξει σύντομα? Νομίζω θα σας τα πει ο Γενικός Εισαγγελέας καλύτερα. Και κάτι άλλο, στη συνέχεια κύριε Αρχηγέ, εξέλιξη και σύσκεψη για το Αβακούμ. Θα έρθουν οι ανακριτές εδώ να ενημερώσουν για τους φακέλους που είναι σε πιο προχωρημένο. Ναι, ακριβώς ακολουθεί η σύσκεψη στην νομική υπηρεσία με τις ανακριτικές ομάδες, στην οποία συμμετέχουν και ποινικοί ανακριτές, για να μελετηθούν τα περαιτέρω βήματα. Είστε ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα πορεία των ερευνών από πλευράς των ανακριτών, κύριε Αρχηγέ? Θεωρούμε ότι οι υποθέσεις προωθούνται κανονικά. Ευχαριστούμε πολύ. Θυσία Ιωάννου. Νικήτα, ακούσαμε τον αρχηγό της αστυνομίας, τον κύριο Στέλιο Παπαθεοδόρο, ο οποίος φεύγει τώρα από την σύσκεψη, η οποία άρχισε στις 10 το πρωί με την ηγεσία της νομικής υπηρεσίας. Εδώ βρίσκονται ανακριτές από πλευράς αστυνομίας σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο πολιτογραφήσεις. Ακολουθήσει στις 12 η σύσκεψη των ανακριτών για την υπόθεση του σκανδάλου στη Μονή Οσίου Αβακούμ. Όπως ακούσαμε και από τον αρχηγό της δύναμης, ενημέρωσαν τον Γενικό Εισαγγελέα για τις μέχρι τώρα υποθέσεις των πολιτογραφήσεων και ποιες είναι στο τελικό στάδιο. Ακολούθως θα ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και από τους ανακριτές της υπόθεσης της Μονής Οσίου Αβακούμ για την πορεία των ερευνών ένα μήνα ακριβώς μετά που ξέσπασε το σκάνδαλο και τα όσα είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Θα τα πούμε ανά πάσα στιγμή. Αυτή η πρώτη σύνδεση με τον συνάδελφο θα επιστρέψουμε κοντά του και αργότερα. Κύριε Περδίκη, πείτε μου ξανά, είδατε αυτό...